Αγιότατε και αγαπημένε εν Χριστώ αδελφέ, επίσκοπε της Πρεσβυτέρας Ρώμης, κύριε Φραγκίσκε, δόξαν και ένων αναπέμπομεν το ενδριάδι Θεό ημών, το καταξιώσαντι ημάς της ανεκλαλήπου χαράς και της εξιδιασμένης τιμής, της προσωπικής παρουσίας της ημετέρας Αγιότητος, κατά των εφετινών εορτασμών της Ιεράς Μνήμης του θεμελιώσαντος δια του κηρύγματος αυτού την Εκκλησία ημών Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτη. Ευχαριστούμεν από καρδίας την ημετέραν Αγιότητα για το πολύτιμο δώρον της εντομέσω ημών ευλογημένης ταύτης παρουσίας αυτής μετά της τιμίας αυτής συνοδείας. Εν αγάπη βαθία και τιμή πολύ, εν αγκαλιζόμεθα ημάς, απευθύνοντες ημίν εγκάρδιον των ασπασμών της ειρήνης και της αγάπης, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως έγραφεν ο Παύλος προς τους Ρωμαίους. Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς. Νοπίνης έτη διατηρούμεν εν την καρδία ημών, την ανάμνηση της συναντήσεώς μας μετά της ημετέρας Αγιότητος εν τη Αγία Γη, εις ευλαβή από κοινού προσκύνησιν του τόπου, εν θα εγγενήθη, έζησεν, εδίδαξεν, έπαθεν, ανέστη και ανελήφθη όπου είναι το πρώτερον, ο αρχηγός της πίστεώς μας. Αλλά και εις ευγνώμονα ανάμνηση του ιστορικού γεγονότος της εκεί συναντήσεως των αηδήμων προκατόχων ημών Πάπα Παύλου του Έκτου και Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρ. Δια της προπεντήκοντα ετών συναντήσεως εκείνων εν τη Αγία Πόλη, ο ρους της ιστορίας ύλαξε κατεύθυνση. Επαράλληλη και ενίοτε συγκροώμενε πορείε των εκκλησιών ημών συνειδήθησαν εις το κοινόν όραμα της επανευρέσεως της απολεσθήσεις ενότητος αυτών, η ψυγίσα αγάπη ανεζωπυρώθη και εχαλιβδόθη η θέλησής μας, όπως πράξομεν πάντο καθημάς, ή να εκ νέου ανατείλει η εν τη αυτή πίστη και το κοινό ποτηρίο κοινωνία ημών. Έκτοτε ίνιξεν η οδός προς Εμαούς, οδός πιθανός μακρά και ενίοτε δύσβατος, πλην ανεπίστροφος, αοράτος του Κυρίου συμπορευωμένου με θυμών. Άχρησού ούτως αποκαλυφθεί ημίν εν τη κλάση του άρχου. Την οδόν ταύτην ακολούθησαν έκτοτε και ακολουθούν πάντες οι διάδοχοι των εμπνευσμένων τούτων ηγετών, καθιερώσαντες, επευλογούντες και στηρίζοντες των διάλογων της αγάπης και της αληθείας μεταξύ των εκκλησιών ημών, προς άρσιν των επιχειλιετίαν όλην συσσωρευθέντων εμποδίων εις τας μεταξύ αυτών σχέσεις, διάλογων μεταξύ αδελφών και ουχή ως άλλοτε αντιπάλων, εν ειλικρινία ορθοτομούντων των λόγων της αληθείας, αλλά και σεβωμένων αλλήλους ως αδελφούς. Εν το κλίματι τούτο της χαρακτήσεις υπό των μνημονευθέντων προκατόχων ημών κοινής πορείας, υποδεχόμεθα σήμερον και ημάς, Αγιότατε αδελφέ, ως κομιστήν της αγάπης του Αποστόλου Πέτρου προς τον αυτάδελφον αυτού πρωτόκλητον Απόστολον Ανδρέα, του οποίου την ιεράν μνήμην πανηγυρικώς σήμερον επιτελούμε. Κατέθος ιερών, καθιερωθέν και τηρούμενον ήδη επί δεκαετίας υπό των εκκλησιών Παλαιάς και Νέας Ρώμης,
επίσημη αντιπροσωπεία αυτών ανταλλάσσουν επισκέψεις κατά τα στρονικάς εορτάς εκατέρας εξ αυτών, είναι και δια του τρόπου τούτου δηλωθεί το αυτάδελφον των δύο κορυφαίων Αποστόλων. Ήτινες από κοινού εγνώρισαν τον Ιησούν και επίστευσαν εις Αυτόν ως Θεόν και Σωτήρ. Την κοινήν ταύτην πίστην μετέδωσαν ούτι εις τας εκκλησίας τας οποίας ίδρυσαν δια του κηρύγματός των και καθηγίασαν δια του μαρτυρίου των. Την πίστην ταύτην εδίωσαν και εδογμάτισαν οι κοινοί πατέρες των εκκλησιών ημών, συνελθόντες εξ ανατολών και δυσμών εν οικουμενικές συνόδεις, κληροδοτήσαντες αυτήν εις τας εκκλησίας ημών ως θεμέλιον ακλόνητον της ενότητός μας. Την πίστην ταύτην, την οποίαν διαφυλάξαμεν κοινήν εν δι' Ανατολή και εν δι' Δύση επί μίαν χιλιετίαν, καλούμεθα και πάλι να θέσομεν ως βάση της ενότητός μας, ώστε σύμψυχοι το εν φρονούντες, να χωρίσομεν μετά του Παύλου επί τα πρόσωπα, τα μένω πίσω επιλανθανόμενοι, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενοι. Διότι όντως, αγιότατε αδελφέ, το χρέος ημών δεν εξαντλείται εις το παρελθόν, αλλά επεκτείνεται κυρίως, μάλιστα δε εις τας ημέρας μας, εις το μέλλον, διότι προστεί η πιστότης ημών εις το παρελθόν, εάν τούτο ουδέν σημαίνει δια το μέλλον, εις τι ωφελεί η καύχησης ημών διόσα παρελάβουμε, εάν ταύτα δεν μεταφράζονται εις ζωήν δια των άνθρωπων και των κόσμων του σήμερον και του αύριον, Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Και η Εκκλησία Του καλείται να έχει το βλέμμα της εστραμμένον όχι τόσον εις το χθες, όσον εις το σήμερον και εις το αύριο. Η Εκκλησία υπάρχει δια τον κόσμο και τον άνθρωπο, όχι δια τον εαυτόν της. Το βλέμμα ημών στρέφοντες προς το σήμερον, δεν δυνάμεθα να αποφύγομεν την αγωνία ημών και δια το αύριο. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Η διαπίστωσης αυτή του Αποστόλου δια την εποχή του ισχύει εις το ακέραιον σήμερον και δι' ημάς. Διότι καθόν χρόνων ημείς ασχολούμεθα περί τα συμμετέρας αντιλογίας, ο κόσμος βιώνει τον φόβον της επιβιώσεως, την αγωνίαν του αύριο. Πώς θα επιβιώσει αύριον μία ανθρωπότης, σπαρασωμένη σήμερον από ποικίλας διαιρέσεις, συγκρούσεις και εχθρότητας, πολλάκις μάλιστα και εν ονόματι του Θεού. Πώς θα κατανεμηθεί ο πλούτος της γης δικαιότερον, ώστε να μην βιώσει αύριον η ανθρωπότης την πλέον στη γεράν δουλεία, την οποίαν εγνώρισε ποτέ. Ποιον πλανήτην θα έβρουν επόμενε γενναιέδια να κατοικήσουν, όταν ο σύγχρονος άνθρωπος εν διαπληστία του τον καταστρέφει ανηλαιός και ανεπανορθώτος. Πολλοί εναποθέτουν σήμερον τας ελπίδας των εις την επιστήμη, άλλοι εις την πολιτική, έτεροι εις την τεχνολογία. Αλλουδέν εξ αυτών δύναται να εγγυηθεί το μέλλον, εάν ο άνθρωπος δεν ενστερνιστεί το κήρυγμα της καταλλαγής, της αγάπης και της δικαιοσύνης, το κήρυγμα της αποδοχής του άλλου, του διαφορετικού, ακόμη και του εχθρού. Η Εκκλησία του Χριστού, του πρώτου διδάξαντος και βιώσαντος το κήρυγμα τούτο, οφείλει πρώτον να το εφαρμόσει εις εαυτήν ή να ο κόσμος πιστεύσει. Ιδού διατί επήγει όσον ποτέ άλλοτε η πορεία προς την ενότητα όσων επικαλούνται το όνομα του μεγάλου ειρηνοποιού. Ιδού διατί η ευθύνη ημών των χριστιανών είναι μεγίστη έναντι του Θεού
του ανθρώπου και της ιστορίας. Αγιότατε, η βραχία εισέ τη διαδρομή σας εις την ηγεσία της ημετέρας Εκκλησίας σας έχει ήδη αναδείξει εις τη συνείδηση των συγχρόνων μας κήρυκα της αγάπης, της ειρήνης και της καταλλαγής. Κηρύτεται δια των λόγων σας, αλλά προπάντων και κυρίως δια της απλότητος, της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης προς πάντας, δια των οποίων ασκείται το υψηλόν σας λειτουργήμα. Εμπνέεται εμπιστοσύνη εις τους δυσπίστους, ελπίδα εις τους απεγνωσμένους, προσδοκίας εις όσους αναμένουν μίαν εκκλησίαν στοργικήν προς πάντας. Συν της άλλης, προσφέρετε εις τους ορθοδόξους αδελφούς σας την ελπίδα ότι επί των ημερών σας η προσέγγιση των δύο μεγάλων αρχαίων εκκλησιών μας θα συνεχιστεί οικοδομουμένη επί των στερεών θεμελίων της κοινής ημών παραδόσεως ή της ανέκαθεν ετήρη και ανεγνώριζεν εν τη δομή της Εκκλησίας πρωτίων αγάπης, τιμής και διακονίας εν το πλαισίο της συνοδικότητος, ώστε εν ενή στόματι και μια καρδία να ομολογείται ο εν τριάδη Θεός και να διαχέεται η αγάπη αυτού προς τον κόσμο. Αγιότατε αδελφέ, η εν αγάπη και τιμή πολύ, αλλά και ευγνωμοσύνη βαθία, υποδεχομένη σήμερον ημάς το πρώτον Εκκλησία της του Κωνσταντίνου Πόλεως, φέρει επί των ώμων της βαρίαν κληρονομίαν, αλλά και ευθύνην, διάτε το παρόν και δια το μέλλον. Εις την Εκκλησίαν ταύτην η Θεία Πρόνοια, δια της υπό των Ιερών Οικουμενικών Συνόδων θεσπιστής εις τάξεως, ανέθηκε την ευθύνην του συντονισμού και της εκφράσεως της ομοφωνίας των κατατόπους αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Εν τη ευθύνη ταύτη εργαζόμεθα ήδη επισταμένος δια την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας ή της απεφασίστη να συγκληθεί εντάφθα Θεού Ευδοκούντος εντός του έτους 2016. Ήδη εαρμόδιε επιτροπέ εργάζονται πυρετοδός προς προετοιμασίαν του μεγάλου τούτου γεγονότος εν τη ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας υπέρ της ευωδόσεως του οποίου εξητούμεν και τα συμμετέρας προσευχάς. Ατυχώς η αποχιλίων ετών διακοπήσα ευχαριστιακή κοινωνία μεταξύ των εκκλησιών ημών δεν επιτρέπει εις έτη την συγκρότηση κοινής, μεγάλης και οικουμενικής συνόδου. Ας ευχηθόμεν όπως αποκαθισταμένης της πλήρους κοινωνίας μεταξύ αυτών μη βραδύνει να ανατείλει και η μεγάλη αυτή ημέρα και επιφανής. Άχρη της ευλογημένης εκείνης ώρας η συμμετοχή εκατέρας των εκκλησιών ημών εις την συνοδική ζωή της άλλης θα εκφράζεται δια της αποστολής παρατηρητών ως ήδη συμβαίνει τη ευγενή ημών προσκλήση κατά τα συνόδους της ημετέρας Εκκλησίας και ως ελπίζομεν θέλει συμβεί και κατά την συνθεώ πραγμάτωση και της ημετέρας Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Αγιότατε αδελφέ Επίσκοπε Ρώμης, τα προβλήματα τα οποία η ιστορική συγκυρία ορθώνει σήμερον πρώτων εκκλησιών μας επιτάσσουν εις ημάς την υπέρβαση της ενδοστρεφίας και την αντιμετώπιση αυτών διόσον το δυνατόν στενοτέρας συνεργασίας. Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια της μεμονωμένης δράσης. Οι σύγχρονοι διώκτε των χριστιανών δεν ερωτούν εις ποιαν των εκκλησιών ανήκουν τα θύματά του. Η ενότης περί της οποίας εμείς πολυπραγμονούμε πραγματοποιείται ήδη ίστινας περιοχάς
ατυχώς δια του μαρτυρίου. Αστήνομεν από κοινού την χείρα εις τον σύγχρονον άνθρωπο, την χείρα του μόνου δυναμένου να τον σώσει δια του Σταυρού και της Αναστάσεώς του. Δια των σκέψεων και αισθημάτων τούτων εκφράζομεν και αύθης την χαράν της εντομέσου ημών παρουσίας της ημετέρας Αγιότητος. Ευχαριστούντες αυτήν και δεόμενοι του Κυρίου όπως πρεσβείες του εορταζομένου σήμερον πρωτοκλήτου Αποστόλου και του αυταδέλφου αυτού πρωτοκορυφαίου Πέτρου, σκέπει την Εκκλησίαν του και την οδηγεί εις την εκπλήρωση του Αγίου θελήματός του. Ως ευπαρέστητε εν το μέσο ημών, πεφημένε εν Χριστώ αδελφέ. Santità, carissimo fratello Bartolomeo, molte volte come arcivescovo di Buenos Aires ho partecipato alla divina liturgia delle comunità ortodosse presenti in quella città. A trovarmi oggi in questa chiesa patriarcale di San Giorgio per la celebrazione del Santo Apostolo Andrea, primo dei chiamati, e fratello di San Pietro, patrono del Patriarcato Ecumenico, è davvero una grazia singolare che il Signore mi dona. Incontrarci, guardare il volto l'uno dell'altro, scambiare l'abbraccio di pace, pregare l'uno per l'altro, sono dimensioni essenziali di quel cammino verso il ristabilimento della piena comunione alla quale tendiamo. Tutto ciò precede e accompagna costantemente quell'altra dimensione essenziale di tale cammino, che è il dialogo teologico. Un autentico dialogo è sempre un incontro tra persone, non un nome, un volto, una storia e non soltanto un confronto di idee. Questo vale soprattutto per noi cristiani, perché per noi la verità è la persona di Gesù Cristo. L'esempio di Sant'Andrea, il quale insieme con un altro discepolo accolse l'invito del Divino Maestro, venite e vedrete, e quel giorno rimasero con lui, ci mostra con chiarezza che la vita cristiana è un'esperienza personale, un incontro trasformante con colui che ci ama e ci vuole salvare. Anche l'annuncio cristiano si diffonde grazie a persone che, innamorate di Cristo, non possono non trasmettere la gioia di essere amate e salvate. Ancora una volta, l'esempio dell'Apostolo Andrea è illuminante. Egli, dopo aver seguito Gesù là dove abitava ed essersi intrattenuto con lui, incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. È chiaro pertanto che neanche il dialogo tra cristiani può sostarsi a questa logica dell'incontro personale. Non è un caso dunque che il cammino di riconciliazione e di pace tra i cattolici e ortodossi sia stato, in qualche modo, inaugurato da un incontro, da un abbraccio tra i nostri venerati predecessori, il Patriarca Ecumenico Atenagora e Papa Paolo VI, 50 anni fa a Gerusalemme, evento che Vostra Santità e io abbiamo voluto recentemente commemorare incontrandoci di nuovo nella città dove il Signore Gesù Cristo è morto e risorto. Per una felice coincidenza, questa mia visita avviene qualche giorno dopo la celebrazione del 50° anniversario
della promulgazione del decreto del Concilio Vaticano II sulla ricerca dell'unità di tutti i cristiani, Unitatis Redintegratio. Si tratta di un documento fondamentale con il quale è stata aperta una nuova strada per l'incontro tra i cattolici e i fratelli di altre chiese e comunità ecclesiali. In particolare, con quel decreto la Chiesa Cattolica riconosce che le chiese ortodosse hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora unite con noi da strettissimi vincoli. Conseguentemente si afferma che per custodire fedelmente la pienezza della tradizione cristiana e per condurre a termine la riconciliazione dei cristiani di Oriente e Occidente è di somma importanza conservare e sostenere il ricchissimo patrimonio delle chiese di Oriente, non solo per quello che riguarda le tradizioni liturgiche e spirituali, ma anche le discipline canoniche sancite dai santi padri e dai concili che regolano la vita di tali chiese. Ritengo importante ribadire il rispetto di questo principio come condizione essenziale e reciproca per il ristabilimento della piena comunione, che non significa né sottomissione l'uno dell'altro né assorbimento, ma piuttosto accoglienza di tutti i doni che Dio ha dato a ciascuno per manifestare al mondo intero il grande mistero della salvezza realizzato da Cristo Signore per mezzo dello Spirito Santo. Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza, se non quella della professione della fede comune, e che siamo pronti a cercare insieme, alla luce dell'insegnamento della Scrittura e dell'esperienza del primo millennio, le modalità con le quali garantire la necessaria unità della Chiesa nelle attuali circostanze. L'unica cosa che la Chiesa Cattolica desidera e che io ricerco come Vescovo di Roma, la Chiesa che presiede nella carità, è la comunione con le Chiese ortodosse. Tale comunione sarà sempre frutto dell'amore che è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Amore fraterno che dà espressione al legame spirituale e trascendente che ci unisce in quanto discepoli del Signore. Nel mondo d'oggi si levano con forza voci che non possiamo non sentire e che domandano alle nostre chiese di vivere fino in fondo l'essere discepoli del Signore Gesù Cristo. La prima di queste voci è quella dei poveri. Nel mondo ci sono troppe donne e troppi uomini che soffrono per grave malnutrizione, per la crescente disoccupazione, per l'alta percentuale di giovani senza lavoro e per l'aumento dell'esclusione sociale che può indurre ad attività criminali e perfino al reclutamento dei terroristi. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle voci di questi fratelli e sorelle. Essi ci chiedono non solo di dare loro un aiuto materiale, necessario in tante circostanze, ma soprattutto che li aiutiamo a difendere la loro dignità di persone umane, in modo che possano ritrovare le energie spirituali per risollevarsi e tornare ad essere protagonisti delle loro storie. Ci chiedono inoltre di lottare alla luce del Vangelo contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di un lavoro degno, della terra e della casa,
la negazione dei diritti sociali e lavorativi. Come cristiani siamo chiamati a sconfiggere insieme quella globalizzazione dell'indifferenza che oggi sembra avere la supremazia e a costruire una nuova civiltà dell'amore e della solidarietà. Una seconda voce che grida forte è quella delle vittime dei conflitti in tante parti del mondo. Questa voce la sentiamo risuonare molto bene da qui, perché alcune nazioni vicine sono segnate da una guerra atroce e disumana. Penso con profondo dolore alle tante vittime del disumano e insensato attentato che in questi giorni ha colpito i fedeli musulmani che pregavano nella moschea di Kano, in Nigeria. Turbare la pace di un popolo, commettere o consentire ogni genere di violenza, specialmente su persone deboli e indifese, è un peccato gravissimo contro Dio, perché significa non rispettare l'immagine di Dio che è nell'uomo. La voce delle vittime dei conflitti ci spinge a procedere speditamente nel cammino di riconciliazione e di comunione tra i cattolici ed ortodossi. Del resto, come possiamo annunciare credibilmente il Vangelo di pace che viene dal Cristo, se tra noi continuano a assistere rivalità e contese? Una terza voce che ci interpella è quella dei giovani. Oggi purtroppo sono tanti i giovani che vivono senza speranza, vinti dalla sfiducia e dalla rassegnazione. Molti giovani poi, influenzati dalla cultura dominante, cercano la gioia soltanto nel possedere beni materiali e nel soddisfare le emozioni del momento. Le nuove generazioni non potranno mai acquisire la vera saggezza e mantenere viva la speranza se noi non saremo capaci di valorizzare e trasmettere l'autentico umanesimo che sgorga dal Vangelo e dall'esperienza millenaria della Chiesa. Sono proprio i giovani, penso ad esempio alle moltitudini di giovani ortodossi, cattolici e protestanti che si incontrano nei raduni internazionali organizzati dalla comunità di Tessè. Sono loro che oggi ci sollecitano a fare passi in avanti verso la piena comunione. E ciò non perché essi ignorino il significato delle differenze che ancora ci separano, ma perché sanno vedere oltre, sono capaci di cogliere l'essenziale che già ci unisce, che è tanto santità. Caro fratello, carissimo fratello, siamo già in cammino verso la piena comunione, e già possiamo vivere segni eloquenti di un'unità reale, anche se ancora parziale. Questo ci conforta e ci sostiene nel proseguire questo cammino. Siamo sicuri che lungo questa strada siamo sorretti dall'intercessione dell'Apostolo Andrea e del suo fratello Pietro, considerati dalla tradizione i fondatori delle chiese di Costantinopoli e di Roma. Invochiamo da Dio il grande dono della piena unità e la capacità di accoglierlo nelle nostre vite, e non dimentichiamo mai di pregare gli uni per gli altri.
Yeah.
benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. In charis tu Kyrios ημών Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατρός, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ή με τα πάντων ημών. Ένα πινακίδι.